Σαν την τηλεοπτική πραγματικότητα και την πορεία της εκπομπής τους. Σοκολάτα τι κάνετε? Στυλάρισα, τους είδα και λαχτάρισα. Ο λόγος, όπως καταλάβατε, για τη Φέη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα, που περιοδεύουν στα πάτρια εδάφη του Μεσχέ και επισκέπτονται το εκεί χωριό του Άγιου Βασίλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς είμαστε το μόνο ζευγάρι που δεν γκρινιάζουμε γιατί μου πάει ο ένας και πάει ο άλλος. Είμαστε όλη τη μέρα μαζί, μόνο το μια μισή ώρα που έκανε ραδιόφωνο μαζί. Η χαρά ήταν πολύ μεγάλη γιατί ο Γιώργος λατρεύει τη Λάρισα. Ναι, Φέη μου, ο Γιώργος τη λατρεύει τη Λάρισα. Περισσότερο όμως, μάλλον, λατρεύει τα σωροπιαστά της τα τουλουμπάκια. Από την άλλη μεριά, η κυρία του κυρίου ξετρελαίνεται για τα ζουζουνιάρικα μικροσκυλάκια των πέντε δρόμων. Ιδηλιακό το κλίμα στο χωριό του Άι Βασίλη. Τα προβλήματα σου όλα τα ξεχνάς στο πιτς φυτίλι. Γιορτές. Α, γιορτές θα το πάρω πάνω, στα δικά μας τα μέρη. Στο γυναικοχώρι που λέμε εδώ από τη Λάρισα εμείς. Μάθαμε που θα γιορτάσουν τα παιδιά τον καινούριο χρόνο. Ησυχάσαμε ως προς αυτό. Ας πούμε και δύο λέξεις για τα τηλεοπτικά. Μην τυχόν και μην κανείς παραπονεμένος. Δεν θα μαγελάει όλα τα μαγειρεύει, Φέη. Τι γίνεται, για ρώτησε. Όχι. Απλώς το παίρνω σοβαρά, ξέρω. Είμαι εκεί αφοσιωμένη στο φαγητό μας. Έτσι είναι, γιατί να το κρύψουμε. Είναι αφοσιωμένη Φέη, πας και το τηγάνι καίει. Τέλος πάντων, κατά τα άλλα, το ζεύγος το καταδιασκέδασε παρέα με τα πλήθη και είχε η ατμόσφαιρα λίγο από παραμύθι. Πολύ χρώμα, μα πιο πολύ διάθεση. Τα Χριστούγεννα ήρθαν και όπως φαίνεται μικροί-μεγάλοι το διασκεδάζουν, μακριά από προβλήματα και χαράτσια. Δεν ξέρω για σας, όμως εγώ παρακαλώ τον Άγιο Βασίλη να ξυγηθεί για να έχουμε χαμόγελο στα χείλη. Όχι μόνο στις γιορτές, όλη τη χρονιά. Σεξι φωτογράφηση έκανε η Βόνη Μπόσνιακ που φωτογράφησε.